Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου και αδελφές μου, και αυτό είναι υπέροχο μήνυμα, το κορυφαίο, και προσπαθώ να το θυμάμαι και να το λέω, όχι τις ημέρες γενικότερα τις αναστάσιμες, αλλά όλο το χρόνο και συνέχεια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, διότι δεν είναι ένα μήνυμα, είναι γεγονός, είναι αλήθεια, και πάνω σε αυτή κρατάει όλη η ορθοδοξία μας, η μόνη αλήθεια. Να μην γίνομαι κουραστικός. Οι υπόλοιπες θρησκείες, ουκίδα, δεν ξέρω. Ξέρω την αλήθεια και αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Ένα λοιπόν από τα μεγάλα σημεία και κομμάτια και πληγές που αγγίζουν την εποχή μας, αλλά και κάθε εποχή του ανθρωπίνου γένους και όχι μόνο, είναι αυτό που κάθε μέρα το ταλανίζουμε, το λέμε, το έχουμε ξεφτύσει, το έχουμε ξεχυλώσει από όλες τις μπάντες, μα είναι τελείως λάθος. Είναι η αγάπη λοιπόν. Αλλά ποιος έχει αγάπη για να τη δώσει? Και όλοι ζητούμε αγάπη, αλλά δεν δίνουμε αγάπη. Και αγάπη τη θέλουμε στα μέτρα μας, να μας χαϊδεύουν, να μας φιλούν, να μας αγκαλιάζουν, να. Αλλά εμείς έχουμε πάντα την αδυναμία μας, τη δύσκολη στιγμή μας. Λοιπόν, έρχομαι να σταθώ σε δύο υπαρκτά, άγια πρόσωπα μέσα από την ανθρώπινη ιστορία, για να δούμε, για να δω, για να γνωρίσω, να μάθω επιτέλους, να μάθουμε πως και εμείς μπορούμε, αφού και εκείνοι μπόρεσαν και εμείς από κοντά έχουμε δρόμο ανοιχτό. Ο πρώτος της αγάπης, αυτός που είναι αγάπη, ο Χριστός μας, ο αρχηγός της ορθόδοξης πίστης μας, ο μόνος αρχηγός, ο μόνος Θεός. Οι υπόλοιποι, ουκίδα, και αυτό δεν είναι επανάληψη. Δύο πρόσωπα, το ένα χρονικά πολύ μακριά από το άλλο, όμως αληθινά τα δύο πέρας πέρα. Και πάμε να σταθούμε στο πρώτο, στο 26ο κεφάλαιο στο Κατά Ματθαίον. Είναι το Ευαγγέλιο που ακούμε τη Μεγάλη Τετάρτη. Είναι φοβερό όμως, αδελφοί, είναι συγκλονιστικό. Αν κάποιος καθίσει, διαβάσει και δεν σταθεί στο να διαβάσει, αλλά μετά να ακούσει μια ανάλυση από έναν άγιο άνθρωπο, από έναν καλό, σοβαρό, ορθόδοξο θεολόγο, από έναν αρχιερέα, παρένθεση, δεσπότη κλπ, από έναν παπό Παΐσιο, από να καταλάβει τι θέλει να πει ή να σκάψει τα λόγια του Ευαγγελίου. Ξέρετε, και το ξέρετε, πιο πολύ για τον εαυτό μου το λέω, τα λόγια του Χριστού μας, όσο και να διαβάζεις, όσο και να κατανοείς, απλά δεν έχουν τέλος. Έχει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και σκάβεις κι άλλο, κι άλλο, πολλά, πιο πολλά, πάρα πολλά, για πάντα πολλά. Είχε πάει ο Χριστός μας εκεί, σε ένα Σίμωνα, το λεπρό, και τους μιλούσε πριν τις μέρες που να σταυρωθεί. Και από το πουθενά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μια γυναίκα της κοινωνίας μας, του κάθε μέρα, μια πόρνη. Και είχε ένα πανάκριβο μύρο και τον έριξε στο κεφάλι και σε όλο το σώμα του Χριστού μας. Και φυσικά όσοι ήταν εκεί πέρα και οι Απόστολοι ενοχλήθηκαν και του λένε, τι κάνεις, την αφήνεις αυτή να σου αγγίζει το κεφάλι, να θέλουν αυτό το ακριβό μύρο, και αν το αυτό το δύναμη στους φτωχούς που είναι πολύ ακριβό θα τρώγανε κλπ. Και ο Χριστός δεν σταματάει την πόρνη, δεν την κράζει, δεν της λέει τίποτε, αλλά σταματάει τους υπολείπους. Τους λέει, τι λέτε, για φτωχούς, για ελεημοσύνες πάντα μπορείτε, αλλά αυτή εδώ ήρθε να ετοιμάσει, να προετοιμάσει, να προφητεύσει μια πόρνη, ναι, την ταφή μου. Και ξέρετε, ο θάνατος, αδέλφια μου, είναι δύσκολο πράγμα. Μα απλός και ταπεινός είσαι, μα ο τελευταίος των τελευταίων, όπως ο Μιλών, μα Άγιος, όπως ο Άγιος Δημήτρης, ο Άγιος Παΐσιος κλπ. Ο θάνατος είναι θάνατος και πονά, είναι κομμάτι που είναι χαραγμένο στο DNA μας πλέον και θέλει δύναμη για να ξεπεράσει. Και η Παναγία μας, η κορυφαία των ανθρώπων, πόνεσε, πονάει ο θάνατος. Και αυτή η πόρνη με από την καρδιά της μπαίνει και προφητεύει τα μοίρα, αυτό που θα λείψουν τον Χριστό, που θα τον σταυρώσουν και μετά θα μπει μέσα στη γη. Η πόρνη, ποια είναι η πόρνη, δεν ξέρουμε το όνομά της. Δίπλα του είναι οι Απόστολοι που αντιδρούν και ο Ιούδας που τον προδίδει μετά από λίγο. Και η πόρνη δεν έχει ακούσει για Χριστό, δεν ήξερε, και ήταν το σκουπίδι της κοινωνίας, ήταν μια πόρνη. Πώς μιλάνε σε μια πόρνη? Ακούμε, βλέπουμε, γνωρίζουμε κλπ. Και αυτή πήγε εκεί. Ποιος της μίλησε? Δεν ήξερε. Είδε θαύματα. Τι να είδε? Και αν κάτι άκουσε? Και ποιος την ήξερε? Κάποιοι μπορεί από δεξιά και από αριστερά. Οι Απόστολοι όμως, ο Χριστός, και προφητεύει.
με αυτό που έκανες, όπου και να πάει το Ευαγγελιό μου, θα είσαι και εσύ μέσα για να βλέπουν οι άνθρωποι το πόσο αγάπησες. Το πόσο αγάπησες. Και όχι μόνο έγινε αυτό, αλλά και αυτή η Αγία Πόρνη έγινε βιβλία, έγινε ύμνη, έγιναν πόσα πράγματα έγιναν για την Πόρνη αυτή. Το όνομά της δεν το ξέρουμε, κι όμως έφτασε στις μέρες μας και θα πηγαίνει να μας λέει ότι κατάλαβα. Και προσέξτε, μετέτρεψε το πάθος και τον έρωτα σε έρωτα προς το Χριστό, προς την αγάπη, προς το Άγιο. Γιατί μέσα στην καρδιά της ήταν αυτό που ήταν. Και ξέρετε, πολύ καλά το ξέρουμε όλοι μας, πως όλες αυτές οι κυρίες που ζουν στο χώρο αυτό του λάθους, και όντως πραγματικά 100% δεν είναι σωστό, δεν γνωρίζουμε το πως κάποιος άνθρωπος, κάποια ψυχή, άνδρας ή γυναίκα, έφτασε εκεί. Όμως και εδώ ακόμη ένα άλλο 38 αιώνιο μήνυμα να πει η Ορθοδοξία. Δεν κοιτάζω τα κοστούμια, τους διακάδες, τα πλούσια φορέματα και τα ξέρεις κουλαρίκια και τα ωραία μενταγιών και τα και τα. Μέσα από το λαό, μέσα από το πρόβλημα, αρπάχνω ακόμη ναι και την Πόρνη και την κάνω σύμβολο στο λόγο μου, λέει ο Χριστός. Μέσα στο Ευαγγέλιο μου θα μιλάτε για μία Πόρνη. Όχι για αυτά που έκανε, αλλά για αυτά που κάνει τώρα και θα κάνει μετά. Και να δείτε, να δούμε, λέμε εμείς. Την παίρνω από τη λάσπη, την ξεσκονίζω, την ξεπλένω σε ποιο? Σε αυτό που προφητεύει, στη σταύρωσή μου και την ταφή μου. Την ξεπλένω με το Άγιο Θεϊκό μου αίμα και πλέον είναι σύμβολο επαναφοράς. Επανήρθε, αναστήθηκε μαζί μου. Ε? Μια Πόρνη, ναι. Γιατί αδέλφια μου, η Ορθοδοξία μας είναι η πίστη μας, η αληθινή. Είναι των πονεμένων, των ταλαιπωρημένων, των αγραμμάτων, των απλών και των πλουσίων και των διασύμων και της ομορφιάς και, αλλά είναι μέσα από το λαό, απλά και ταπεινά. Ποιος πλησιάζει, ποιος διαφημίζει μια ταπεινή, κοινή, όχι διάσημη Πόρνη? Και το κάνει ποιος? Ο κορυφαίος. Και σου λέει, Στάσου, αυτά που έκανες εγώ τα παίρνω, γιατί είσαι με αυτή τη διάθεση. Βλέπει την καρδιά της. Δεν τη λέει, έλα εδώ, τι έκανες μωρή? Ότι αυτά δεν υπάρχουν. Διαβάζει την καρδιά. Γλυκά, διακριτικά, καθαρίζει, ξεπλένει, αγιάζει. Χαίρεται. Ποιος? Μα η επιστήμη λέει, οι ψυχολόγοι λένε, οι άλλοι από εδώ λένε αυτά, οι από εδώ λένε εκείνοι λένε αυτά, εκείνα, όλοι λένε. Τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Πώς τολμάς να αγγίζεις το θεϊκό μου κεφάλι, να ρίχνεις πάνω μου τα μοίρα? Και ποιος ξέρει αυτό το μύρο, το άρωμα, αυτό το πανάκριβο, με τι λεφτά το πήρες? Τίποτα. Το σταματάει όλους. Λέω, εδώ. Εδώ αυτή αγάπησε πολύ και αυτή η αγάπη της από φθορά, λάσπη και σάρκα, βρωμιά και θάνατο μεταφέρεται, μεταφράζεται, εξαγιάζεται σε αγία, σε αγνή. Τολμώ να πω παρθενική αγάπη. Αλλάζει ο άνθρωπος. Παρόμοια δεν έχουμε τη μαμά μας, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Άντε γεια. Την πετάει ο κόσμος, την αγιάζει ο Χριστός. Και την Πόρνη, κανείς δεν την ξέρει, την ξεφτιλίζει η κοινωνία της εποχής. Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, μπουμπού, διάφορα. Και ο Χριστός την αφήνει σφραγίδα στο ιερό Άγιο Ευαγγελίο του. Αυτή είναι η αγάπη, αδέλφια μου. Γιατί αγάπησε πολύ μέσα από την καρδιά της, ταλαιπωρήθηκε από κάθε σοκάκι της ζωής, της πίκρας, της μοναξιάς, των προβλημάτων, για τα κάθε μέρα, για τα χρήματα, για την ευχαρίστηση, για χίλιους λόγους. Και βρήκε την πόρτα χωρίς να ξέρει. Και μπήκε πού? Στο φως, στο άκτιστο φως της Ορθοδοξίας μας, που αν δεν στο αποκαλύψει, απλά νομίζω, δεν κατάλαβα, ποιος θα είδε αυτά τα πράγματα, σας κορδεύουν κλπ. Και από εκεί πιάνω από το χέρι της Αγίας αυτής Πόρνης και φτάνω στις ημέρες μας. Πριν 3 χρόνια, παππούς Εφραίμ από την Αριζόνα εκοιμήθη τέλος του 19, κοντά στο 20, πριν μερικά χρονάκια, στις μέρες μας. Αν κάνει ο Θεός Αγίους, τεράστιος, κορυφαίος. Είπα σε προηγούμενο βίντεο, το λέω και πάλι. Έλεγε ο Πορφύριος, εμένα με ξέρετε και με ακούτε αυτά που λέω και κάνω. Μας αν ο Θεός επιτρέψει και μάθετε ποιος ήταν ο Εφραίμ της Αριζόνα, δεν θα πιστεύετε τι είχατε κοντά σας. Λοιπόν, και τον παππού αυτό, τον Εφραίμ, τον Αριζονίτη, έλεγε ένας άλλος γέρον Εφραίμ. Όταν λέει κοιμήθηκε, έφυγε η ψυχή του, λέει, να πάει κοντά στο Χριστό. Μα πριν κοιμηθεί, εγώ τον είδα, λέει. Πριν ακόμη κοιμηθεί, έλεγε αυτός ο γέρον Εφραίμ, για τον Εφραίμ της Αριζόνα. Τον είδα, λέει,
Μια στιγμή γονατιστώ, ακούστε εικόνα. Πιάστε την και εξήγησέ την με οποιαδήποτε πλευρά. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Ή το πιστεύεις, λες, αυτά δεν γίνουν και είναι φαντασίες των παπάδων και σταματάς. Οκ, τα αφήνω αυτό και πάω παρακάτω. Και έβλεπα, έλεγε ο γέρον Εφραίμ, πως έβλεπε τον Εφραίμ της Αριζόνα. Τον έβλεπα γονατιστό μπροστά, λέει, στο θρόνο του Θεού, του Χριστού, με την ανθρώπινη πλευρά που πήρε στη γη μας. Και ο Χριστός του έλεγε, είμαι ευχαριστημένος από τον Εφραίμ. Ναι, του λέει εκείνος. Του λέω, Χριστός, μπορείς να επιστρέψεις. Ναι, θέλω όμως και μια χάρη, αφέντη Χριστέ. Να μου την πεις, Εφραίμ. Θέλω όσους έντυσα μεράσω, να τους έχεις κοντά μου, να έρθουμε να σε βρούμε όλοι μαζί. Ναι, θα γίνει αυτό, Εφραίμ, απαντάει ο Χριστός. Είσαι ευχαριστημένος? Όχι, λέει. Τι άλλο θες? Να, του λέει, θέλω κι όλους που εξομολογούσα και αγαπούσα, και αυτούς να τους φέρεις κοντά μου. Αν δεν τους φέρεις, Χριστέ μου, όμως, σε παρακαλώ, ούτε και εμένα να με πάρεις κοντά σου. Να πάω μαζί με αυτούς. Δες τι αγάπη. Ποιος λέει αυτό το πράγμα? Να πας στον παράδεισο, να είσαι ευτυχισμένος και να παρακαλάς, αντί για την αιώνια χαρά και απόλαυση, να προτιμάς και την καταδίκη σου για να μην χάσεις τα παιδιά σου, τις ψυχές που εσύ εδώ στη ζωή ταλαιπωρήθηκες, έκλαψες, αγωνίστηκες και συγχώρες κάπου το πετραχύλι. Αυτή είναι η αγάπη. Τρέχα, βρες την απού, να τολμήσω να ξεφτυλίσω τη γλώσσα. Θα το κάνω για να αληθεύσουμε το λόγο. Τους πολιτικούς, τους γιατρούς και κάποιους από τους παπάδες, τους επιστήμονες, τους αθλητές, τους γείτονες, τους πάντες. Δεν μπορούμε. Όλο παραμύθι και ψέματα, σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και μ' αργείς σοφάτε. Δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός αφήνει μέσα από τη ζωή ένα ταπεινό καλογεράκο, ένα 55 με μια παιδική φωνή, να κουνάει μέσα στην αγκαλιά του όλη τη γη, λέει, αγαπάω τους πάντες. Μα είσαι άσπρος, μα είσαι μπλε, μα είσαι άνδρας, μα γυναίκα, μα παιδί. Μα... σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πολύ σ' αγαπώ και θέλω να είσαι κοντά μου. Ούτε και να είσαι. Θα φτύσουμε μαζί την αμαρτία και το λάθος και θα πάμε με την αρχή παρέα μέχρι το θρόνο του Χριστού. Και απ' την άλλη, πιο πίσω, η πόρνη, μια γυναίκα που ήταν ό,τι να ήταν και κατάπτυστη για μένα, τον αγνό και άγιο, και εσύ με το μεγάλο κοστούμ, και εσύ, κυρία, με το όμορφο απλούσια ταγέρ. Την παίρνει ο Χριστός εκείνη την ξεχασμένη κυριούλα, μια πόρνη της σειράς, και την κάνει σύμβολο μέσα στο Ευαγγέλιο. Ποιος αγαπάει αληθινά? Ποιος διδάσκει αγάπη? Αλλά θα κλείσω και με αυτό, και να το πάρουμε και τελείως έτσι ανθρώπινα και φθαρτά και ψεύτικα. Να αυτή η αγάπη, αυτή την αγάπη δεν θέλουμε. Και ας μην λέμε για Θεό, μόνο σαν σκέψη ας το πάρουμε, ότι δεν έγιναν αυτά όλα. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα. Δεν μας ταιριάζει να γλυκάνουμε τον πόνο και τουλάχιστον να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη. Αυτή είναι η χαμηλή, η κακή πλευρά, και η αληθινή, η πραγματική. Η Ορθόδοξη είναι αυτό που συνέβη αληθινά. Αιγία Πόρνη και ο παππούς Εφραίμ. Αγάπη πέρα από τη ζωή. Αγάπη για όλους. Χωρίς χρώμα, χωρίς θρησκεία, χωρίς βρακή, χωρίς καπέλο, χωρίς λεφτά, χωρίς όνομα. Με ένα όνομα. Ο Χριστός αγάπησε πρώτος και ανέβηκε στο Σταυρό. Ποιος Θεός πέθανε για το λαό του? Ποιος σταυρώθηκε και ετάφη για το λαό του? Θα μου πείτε, και σωστά, γιατί αυτό που λέμε είναι ερήμην. Ποιος Θεός? Ναι, δεν υπάρχουν αληθοί. Ένας είναι ο Θεός. Απλά η ανθρώπινη βλακεία μας ταλαιπώρησε να πιστεύουμε σε όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Να αφήσω, να χαιρετήσω και να ευχηθώ από καρδιάς. Η αγάπη, αδέλφια μου, δεν την έχουμε από την κοιλιά της μαμάς. Ούτε τη γράφει το βιβλίο, ούτε το ίντερνετ, ούτε ο γιατρός, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο παπάς, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο γείτονας. Η αγάπη είναι κομμάτι του Χριστού, της Ορθοδοξίας μας. Αν δεν την αντλήσουμε από εκεί, απλά δεν αγαπάμε και γελάμε τον εαυτό μας. Έτσι απλά για να περνάει η ώρα, και μετά από λίγο, εμείς που αγαπήσαμε και πεθαίναμε πολύ για κάποιον, τον πάμε και στα δικαστήρια, το χωρίζουμε, το μαχαιρώμε, το χτυπάμε. Μα χτες πέθαινες για μένα. Μα με αγαπούσες τόσο πολύ και μου δίνεις τα πάντα. Τι άλλαξε με αυτή την αγάπη? Ενώ ο Χριστός, βλέπετε την απόλυτη αγάπη. Όχι σ' αγαπάει, όχι τον ξεφτυλίζει, και στο Σταυρό ανεβαίνει και πεθαίνει για σένα. Και αν πάλι τον πληγώνεις, και αν πάλι τον πληγώνω, σου λέει, εδώ, σε μένα,
Πάλι σε συγχωρώ. Πάλι από την αρχή μαζί. Δεν έκανες τίποτε. Τα είπες. Τα εξομολογήθηκες. Κοινώνησες. Πάμε παρέα. Μα έκανα τότε. Δεν έκανες τίποτε. Μα τίποτα. Από το μηδέν είναι καθαρά. Λευκό έγινε το κορμί και η καρδιά και η ψυχή σου. Λοιπόν, πάμε. Να χαιρετήσω. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που θα περνάει στους αιώνες και θα χαϊδεύει, θα ξεκουράζει, θα ανακουφίζει. Κι όσο και αν πολεμιέται, είναι τόσο δυνατή η θεϊκή αγάπη που δεν παναβαράνε διαβολαρέοι, σατανάρέοι, πολιτικοί, άσχετοι πάνω και κάτω και θρησκείες. Τα πηγαίνει αγέροχοι και όλα, όπως έλεγε ένας σύγχρονος αρχιερέας, είναι μέσα στην αγκαλιά, μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Ορθοδοξία μας. Και συνεπώς, εκείνος ξέρει πότε θα βάλει στόπ, πότε κόμμα και πότε θα πει καλησπέρα παιδιά, καθίστε τώρα να τα πούμε. Τέλειωσε το παραμύθι, γιατί κάπου ξεφύγαμε όλοι μας. Και τότε ο καθένας στη γωνιά του και η αγάπη θα έρθει με τη δικαιοσύνη να βάλει τα πράγματα κάτω. Σας χαιρετώ. Η αγάπη του Χριστού. Και εμείς μπορούμε να αντλήσουμε, να κοινωνήσουμε και να δώσουμε παντού και να πάρουμε αγάπη. Και αν γίνει αυτό, αν γίνει, λέω αυτό, αν όπως το έκαναν τόσοι μεγάλοι παππούδες και γιαγιάδες, άγιοι δηλαδή γενικότερα, να ξέρετε τουλάχιστον θα αναστηθούμε οριστικά, χαρούμενα, νοητά, σωματικά, πνευματικά και για πάντα. Γιατί όλα είναι πάντα μες στο φως της Αναστάσεως του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας. Σταμπέλος Κλήμης, τα σέβη μου. Χριστός Ανέστη για πάντα.